μορφιά της έκθεσης να συναντάς ανθρώπους από πέρα το Μάλι, ο οποίος ήταν ο ξεναγός ψυχής μας στο ταξίδι, στο όμορφο ταξίδι, στην πανέμορφη Μήλο, μοναδική. Το σαρακίνικο έγραψε στην ψυχή μου εξαιτίας του Πέτρου του Μάλι, της Ισμίνης της Μίχα, της Δόκτωρ Μαλιναγκόντας και φυσικά όλες τις φιλοξενίες που δεχτήκαμε στο πλαίσιο της έκθεσης Ταρό του Έρωτα, σε συνεργασία με το Δήμο Μήλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Μικελή και φυσικά τον θεσμό των Εθνών Καλλιτεχνών Ζήας Χελλάς, τον κύριο Γιώργο Κουβάρη. Τώρα συναντιόμαστε στο Πολωνικό Μουσείο στην Αθήνα. Πες μου το πρώτο συνέστημα. Κοίταξε, εγώ όποτε εκτίθομαι είμαι πλήρης συναισθημάτων. Δηλαδή, είμαι σαν μικρό παιδί, χαίρομαι αυτή την ώρα. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, ήθελα να έχω πιο πολλά έργα. Είμαι επίσης ένας δημιουργός της ενάλεια συνοποίησης και σε λίγο θα γευτούμε και την πάρα πολύ καλή παλαίωση. Παλαίωση, γιατί είναι με πρωτογενές πλεόνασμα αγάπης. Εδώ, από την Καλβουλιά. Λοιπόν, στην άλλη γραμμή έχουμε την κυρία Ισμίνη Μίχα. Το έργο της βρίσκεται ακριβώς επάνω από το έργο του κυρίου Πέτρου Μάλι. Κυρία Μίχα, πείτε μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να μας πείτε πώς συνδυάσατε καταρχάς να αλλάξετε τα γήινα, έτσι, τη στρατόσφαιρα, τον ουρανό και όλα αυτά και να μας πείτε, πέρα από τη σύνθεση και έμπνευση του δικού σας έργου, πώς καταφέρετε να συνδυάσετε. Είναι η φιλία σας αυτό? Είναι η αγάπη του άντρα με τη γυναίκα που είναι πάνω από τη γη, σε άλλη διάσταση. Αυτό απεικονίσατε στον πίνακά σας. Αλλά εγώ... Είναι τα συναισθήματα, είναι η αγάπη, είναι η ενσυναίσθηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε μία άλλη διάσταση. Πανέμορφα. Και θέλω να μου εξηγήσετε ποιανού ιδέα ήταν να βάλετε τον ένα πίνακα κάτω, τον άλλο τον πίνακα επάνω και να είναι μία όμορφη σύνθεση. Δική μας δεν ήταν, των ανθρώπων που στήσανε την έκθεση ήταν η ιδέα. Αλήθεια λοιπόν στους εμπνευστές. Κυρία Μίχα, θα ήθελα να μας πείτε και μία όμορφη ευχή για το 2023. Να πούμε επίσης ότι φέτος είναι μία σημαδιακή χρονιά, γιατί ήρθε στη ζωή το παιδί του παιδιού σας και αυτό είναι σήμα κατεθέν του 2023. Ξεκινάει με ζωή. Το καλύτερο δώρο. Και ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμά μου είναι πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω μέρος σε μία τόσο σημαντική έκθεση μαζί με τους Ιταλούς και θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να υπάρχει αγάπη, ειρήνη και να μην μας βρίσκουν άλλα άσχημα πράγματα όπως αυτό το σεισμό της Τουρκίας. Και της Συρίας. Κρατάμε λοιπόν αυτό, κλείνουμε με το μήνυμα της ειρήνης. Σας ευχαριστούμε κυρία Μίχα. Γεια σας. Πέτρο μου, το μήνυμά σου για το 2023, κοιτάς την κάμερα και στέλνεις την αγάπη μας στη Μήλο. Την αγάπη μας στη Μήλο. Την αγάπη μας και εγώ την αγάπη πολύ. Έτσι και με υγεία, ηρεμία και μια καρδιά τεράστια. Και 2023. Τα κόλτσια του εθνικού λοιπόν... των Εθνικών Καλλιτεχνών GS Χελλάς 2023 θα έρθουν για τη φωτογράφηση. Θα έρθουν τελικά. Θα έρθουν. Μπράβο, τέλεια. Κύριε Κουβάρη, το δεσμεύομαι. Οκ, ευχαριστώ πολύ.